Έλα. Έλα, Βίλε. Έλα, κορονοϊό στο Κοκκίνα. Η μούμια που είναι. Όχο, όχο. Σαλτάρανε. Μητσοτάκι, σαλτάρανε. Άκουσέ τους. Πάμε, πάμε, πάμε. Το μεγάλο το λάθος. Πάμε, χιλιά κάνουμε, ναι. Πάμε επόμενος, πάμε επόμενος. Κορονοϊός ήταν, κάτι ήθελα να μας πει. Έλα, εντάξει. Αυτός τώρα έχει μείνει και στο σπίτι, έχει σαλτάρει ακόμα παραπάνω. Έλα, φίλε, ναι. Έλα, Λεσκότα. Καλημέρα, φίλε. Μου λέτε έτσι, επειδή έχουν κλείσει όλα αυτά οι οίκοι ανοχής και ιστορίες, δεν μας δεις τη γυναίκα σου να τη ρίξουμε κανένα πούτσο να γουστάρουμε ένα μαλάκα. Να σου πω κάτι, φίλε. Εγώ δεν θα σε βρίσω για να φάω 10.000 ευρώ πρόστιμο. Αλλά επειδή ξέρω ποιος είσαι, κλείσε την γραμμή, ούτε θα με χαλάσεις. Εσύ φίλε τι να ρίξεις, κλείσε την γραμμή, τούτ κάνε. Εσύ ρε φίλε, να σου πω. Εσύ τελευταία φορά που είδες η γυμνή γυναίκα, ήταν σε βάπτιση γιατί βαφτίζανε ένα κοριτσάκι. Είδες το μουνί από το κοριτσάκι. Τι να σε πω ρε φίλε, μαλάκες. Πάμε επόμενη γραμμή, πάμε επόμενη γραμμή. Πώς γουστάρω να τους δέρνω αυτούς στον δρόμο. Πώς γουστάρω να τους δέρνω και πόσο ευλογημένος νιώθω που μπορώ και δέρνω στα 52 μου ρε φίλε. Και δέρνω καλύτερα από ό,τι στα 30. Παπ, καριόλ, κάτω! Και εκεί το όταν πέσεις κάτω, δεν σε λυπάμαι κιόλας, δηλαδή σε αποτελειώνω. Μπαμ, μπουμ και τέτοια. Πάμε επόμενη γραμμή, ναι. Έλα, ρε. Έλα, φίλε. Μ' ακούς. Μάλιστα. Ραπ. Είπαμε, ναι. Για εμάς που δεν πιάσαμε γκόβενα πριν την coronavirus, θα μας φάει μαλακή για το επόμενο δίμηνο. Σας έχει φάει και πιο πρώτο βάριος, επόμενη γραμμή. Έλα και πριν ήσουν. Δεν το ξέρες. Δεν έκανες θεραπεία. Ήσουν από πριν. Τώρα από είδες. Πω τι έχει να γίνει. Άμα την άλλη εκπομπή, την άλλη Κυριακή να είμαστε γεροί που θα έρθουν. Άρα εκπομπή ξεκίνα μόνο με γραμμές, εκεί να δεις. Εκεί πρέπει να τους μαζέψουμε. Δηλαδή δεν μαζεύονται. Δεν μαζεύονται. Λοιπόν, πάμε μια γραμμή ακόμα, ναι. Έλα. Έλα, Βίλε. Έλα, κορονοϊό στο Κοκκίνα. Η μούμια που είναι. Όχο, όχο. Σαλτάρανε. Μητσοτάκι, σαλτάρανε. Άκουσέ τους. Εγώ δεν λέω τίποτα άλλο. Μητσοτάκι, σαλτάρανε. Τους έβαλες μέσα 4 μέρες, 5. Φαντάζεσαι τι έχει να γίνει 30 Απριλίου. Πάμε επόμενη γραμμή. Εγώ σας τα λέω, είναι δείγματα αυτά. Πάμε επόμενη γραμμή. Ναι, έλα, Βίλε. Τουτ. Επόμενη γραμμή. Χαίρετε, λίγο πιο δυνατά, πιο κοντά. Hands free βγάλτε, ναι. Χαίρετε, Χρήστο. Είπαμε βγάλε hands free. Δεν έχω hands free. Δεν ακούγεσαι. Επόμενο κόβες, επόμενη γραμμή. Άμα δεν έχεις hands free, έχεις κακή γραμμή. Επόμενο. Τώρα δεν έχω χειρετή. Ναι. Κλείστο, Μητσοτάκη, τρελάθηκα να πει. Πάει. 5 μέρες είναι μέσα. Φαντάσου να τους έχεις μέχρι 30 Απριλίου. Έχουν σαλτάρει τελείως. Τους ακούς πως είναι. Έχουν λαλήσει μέσα. Από αύριο που βγαίνουν και τα μέτρα, παραλαλήσανε πάει. Την άλλη Κυριακή δεν ξέρω τι εκπομπή θα γίνει εδώ πέρα. Έλα, Βίλε, ναι. Καλησπέρα, παιδιά. Αυτό είναι φυσιολογικό σε αυτό. Καλησπέρα. Ποιο, Αποστολή. Έλα, Βίλε. Ναι. Έλα, Βίλε. Μέγα προφήτη. Έχω ένα σπίτι έκπληξη. Μητσοτάκι. Μητσοτάκι, χάζεψαν επόμενη γραμμή. Του ακού. Ο λαό σου, Μητσοτάκι. Βλαμμένοι 30 χρονών τους έχεις κλείσει μέσα, τους μάτρωσες. Έλα, Βίλε, ναι. Hello, guys. Έλα, Βίλε. Hey, it's John, father. I'm a bit worried for my son. Where is he? Α, μαλάτος. Yes, it's my son, okay. Where is he? She's staying home. He will be to the next show with Skype. He's true about affected by the coronavirus. I'm worried about his mother as well. No, he's not been stroke. No, he's true. But he's in the danger zone, you know? I'm worried about his mother. Trupe is affected or not? He's in the danger zone. Which zone is the danger zone? The defensive or the attack zone? It's true, but please answer me. Mario, he's true, but affected by the coronavirus. I'm very worried about his mother. No, he's not. Okay, I will take the... She's trying to stay well. She's trying to stay well. Okay. Send him my wishes. Also, very, very wishes for quick recovery to Mr. To the fat guy, the Olympiakos fat guy. Did she recover? Yes, okay, yeah. Okay, bye, guys, bye. Bye. Cheers, mate.
Έδωσε ευχές και για τον πρόεδρο του Ολυμπιακού για γρήγορη, για ταχεία ανάρρωση. Και πιστεύω ότι είναι άρρωστος. Όχι, εντάξει. Κανένας επώνυμος δεν πιστεύω. Ανακοινωθέν έχουμε. Κανένας επώνυμος δεν πιστεύω ότι είναι άρρωστος. Μόνο στο Instagram. Και αν κόλλησε κορονοϊό, η Φέη Σκορδάκη είναι έγκυος και τον Ιούλιο θα κάνει παιδί, καταλαβαίνετε πόσο επικίνδυνος είναι ο κορονοϊός. Έλα, καλημέρα, πάμε. Έλα, Βίλε. Χαίρετε το πάνελ. Καλώς το. Χαίρετε. Από την Πρωτοδράμα είμαι. Πάμε, σ' ακούω ρε μαλάκι, σ' ακούμε. Κοντά, κοντά, στο μικρόφωνο, στο ακουστικό. Από την Δράμα είμαι. Salford City. Έκλεισες, επόμενος. Δεν μπορώ, δεν ακούω. Έχει το τηλέφωνο σου κορονοϊό μάλλον. Δεν μπορώ τώρα με τα βίσματα. Τι είπε, Salford City. Πάμε, επόμενος, ναι. 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 Εγώ είμαι. Έλα από Πολύχνη ρε φίλε, έχει σήμα τώρα. Δεν έχει σήμα ρε γάμπαστε και δεν θα η οποία Πολύχνη έχει ιταλικό εστιατόριο, δεν έχει σήμα, δεν υπάρχει αυτό. Μεταξύ έφαγα κανελόνια σήμερα. Πού? Παρήγγειλα κανελόνια σήμερα. Βγαίνεις φίλε, από το σπίτι βγαίνεις? Βγαίνω. Τι δουλειά κάνεις? Δουλεύω σε ασφαλιστική εταιρεία. Τι ασφαλιστική, τι ασφαλιστική. Τι κάνεις δηλαδή, πολιτής είσαι? Πάω. Όχι, είμαι σε γραμματεία. Σε βάλα γραμματεία, ναι. Ναι. Ασφαλιστική που δεν έχει γυναίκα γραμματεία με τρομάζει. Τι ασφαλιστική, ποια είναι? Η εθνική. Στην εθνική ασφαλιστική δουλεύεις, γραμματεία? Ναι. Πού είναι, εκεί κάτω στο κέντρο, στην Ίωνος Δραγκούμη, πού κοντά είσαι? Στην Ίωνος Δραγκούμη. Μάλιστα. Γωνία Μητροπόλεως. Γωνία Μητροπόλεως. Και είσαι εσύ εκεί πέρα, μάλιστα. Και εγώ είχα ασφαλίσει το Κόρδοβα κάνα δύο χρόνια εκεί πριν πάω στο Μαλάτο. Μπράβο. Για πες. Δεν μπορώ να σας δώσω. Καθόλου! Δεν έχει σήμα στην πόλη. Δεν έχει σήμα. Εντάξει. Η τηλεόραση. Τα θέματα, ο σχηδοσύνος θέλει να κάνει κανάλι. Ναι. Τι να κάνω. Να αγοράσει άλλα μηχανήματα. Δραματική έκκληση. Φίλε μου, εκεί στην Πολύχνη έχει ένα τρίγωνο. Ναι. Το οποίο είναι όπως το τρίγωνο των Βερμούδων. Είναι η μαύρη τρύπα εκεί από πάνω, δεν περνάει τίποτα. Ούτε σήμα ούτε τίποτα. Ξέρεις από υπολογιστές να βάλεις την εκπομπή να τη δεις μέσω του υπολογιστή? Όχι. Και πώς δουλεύεις στην Εθνική Ασφαλιστική Γραμματεία? Δεν έχω ίντερνετ εδώ. Α, μάλιστα. Ούτε η τρε πιάνει εκεί στην Πολύχνη. Τι πιάνει κύριε φίλε. Φύγε από εδώ ρε. Φύγε από εδώ. Στην τηλεόραση δεν έχει τίποτα. Δεν πιάνει τίποτα αυτόν ρε φίλε. Δεν τον πιάνει τίποτα αυτόν. Πάμε επόμενο. Ναι. Τελευταίο για σήμερα. Έλα φίλε. Έλα Ραμπτόπουλα. Ακούς? Ναι φίλε. Χάζεψες φίλε. Τι είπε. Χάζεψες. Μαγάρο φίλε. Έχει χαζέψει τελείω. Παλιά μα έδινε άψυχε ιστορίε και τώρα κυνηγά εξάρια και μάγισε και τέτοια. Κολοτούπες μεγάλος έγινες φίλε, θες κανένα γάρο να χαλαρώσει. Πού είσαι φίλε? Πού να είμαι ρε, σπίτι μου είμαι. Βγες έξω, κάνε επανάσταση. Γιατί να κάνω επανάσταση ρε? Ζητάς από μένα να κάνω τι? Να μην λες εδώ μάρει τρε αυτό που λέω, κόψε το τα εκκλησιαστικά να πούμε. Πήρες το, και το πουλί το άλλο, το φούρναρι, το χαζό να πούμε. Ρε επαναστάτη του λουτροκαμπινέ, τι θες τώρα να πούμε? Επαναστάτη του λουτροκαμπινέ. Βρε επαναστάτη της Χέστρας. Κλείστηκες μέσα στο σπίτι και κάνεις τον ήρωα από μέσα. Τι θες? Να σε κάνω τι? Τι να σε κάνω βρε πουλάκι μου εγώ τώρα? Τι θες να σε κάνω, ναι, τι? Πρέπει να φτιάξεις ένα γάρο Ραπτόπουλο να χαλαρώ. Βρε ήρωα της Χέστρας. Βρε ήρωα του λουτροκαμπινέ. Βρε Χέστρα. Τι θες να σε κάνω, τι? Εγώ έξω είμαι, τι θες? Τι θες ρε Φλόρε? Πρέπει εγώ είμαι 20 χρόνων, ξέρεις, θα ήμουν τώρα στο σέιξο απάνω, θα ήμουν κάτω από δέντρα. Φύγε από εδώ ρε Φλόρε. Ραπτοπουλάκι. Ρε είσαι από εδώ Φλόρε. Φύγε από εδώ Ραπτοπουλάκι. Φύγε από εδώ. Μάεστρο του λουτροκαμπινέ εσύ, θα βγεις από τη φακλάρα. Δεν αχωράτε να βγαίνετε από το σπίτι. Δεν αχωράτε να βγαίνετε από το σπίτι. Θα έρχεται ο Πετκανίτσας με τις κλειδαριές να σας ανοίγει και οι άλλοι που κόβουν τα δέντρα θα κόβουν τις πόρτες για να βγείτε. Σαν βουβάλια θα γίνετε, ζώα. Άντε να πάρω άλλο ένα. Μ' αρέσει ο κόκκινος που έκανε επανάσταση. Ναι, μα σπίτι, εγώ από εδώ φάκος από εδώ. Είχε ένα ουίσκι εκεί και ένα πουρο 4 μέτρα δανεικό. Παχού το ουίσκι. Και όταν έμαθα ότι δεν πάρει το δώρο, φώναζε. Από πού φώναζε?
την μπαλκονόπορτα του σπιτιού του. Έκανε επανάσταση. Παπα, το δώρο! Ποιο δώρο θα πάρει, ρε φακλάρα. Στην Αγγλία. Στην Αγγλία. Θα επαναξεκινήσει. Θα επαναξεκινήσει. Ναι. Και το διορθώνει. Και, το καινούργιο πρωτάθλημα θα ξεκινήσει κανονικά τον Αύγουστο όπως ξεκινάει. Ναι. Δηλαδή, πότε θα προλάβουν να ξεκουραστούν οι παίχτες. Πρώτο ερώτημα. Δεύτερον, η Αγγλία έχει παίζει μπάλα και τα Χριστούγεννα. Μεγάλο ερώτημα. Τρίτον, αυτοί οι παίχτες θα πάνε και στο γύρο του 21. Ναι. Άρα θα μιλάμε για μια βιολογική εξάντληση. Εντελώς. Και τώρα το μεγάλο θέμα το οποίο είναι για το financial fair play, που λόγω του κορονοϊού θα μειωθεί στις ομάδες, δηλαδή θα κάνει τα στραβά μάτια σε ομάδες στο ΠΑΟΚ, σε ομάδες οι οποίες έχουν πατήσει κόκκινο στα οικονομικά τους, για να μπορέσουν να κάνουν μεταγραφές, γιατί λόγω του οικονομικού. Θα έχουν πρόβλημα. Οι παίκτες του ΠΑΟΚ είναι 3 μήνες απλήρωτοι. Το ξέρεις αυτό.